an official state decree concerning the sons of Oedipus. Eteocles, who died fighting for his country, and with exceptional bravery, we shall bury him with all the honors. Ξεχωριστή εμπειρία βίωσαν όσοι παρακολούθησαν την αγγλόφωνη παράσταση της Αντιγόνης στο θέατρο Δρούβα την περασμένη Παρασκευή το βράδυ, αλλά και προχθές στο ίδιο θέατρο στην Αρχαία Ολυμπία σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη. Με φόντο το Λόγιο μου φεγγάρι και τον Κρόνιο Λόφο, το καινοτόμο εγχείρημα που υλοποιήθηκε σε συνεργασία του υπεύθυνου του Φεστιβάλ Ολυμπίας Βασίλη Καψή με την Ένωση Ξενοδόχων Ολυμπίας, κέρδισε τις εντυπώσεις καθώς αρκετοί πολίτες, κυρίως Ευρωπαίοι επισκέπτες, που παραφερίζουν στην περιοχή, παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την παράσταση, μένοντας εντυπωσιασμένοι από το αποτέλεσμα. Διατηρώντας την κλασική φόρμα και εντάσσοντας προσεκτικά και με σεβασμό ορισμένες καινοτομίες στην μουσική επένδυση, στη σκηνογραφία, αλλά και στη διανομή των ρόλων, ο Λευτέρης Γιοβανίδης και οι πέντε ηθοποιοί μετέφεραν στη σκηνή του Θεάτρου Δρούβα με μοναδικό τρόπο τη σύγκρουση του ανθρώπινου νόμου με τον θεϊκό νόμο, τα συναισθήματα της αλαζονίας, του φόβου, της αυταπάρνησης και της απελπισίας. Sisters, child, or closer in blood, she'll never escape the most barbaric death. Η αγγλική μετάφραση του αρχαίου κειμένου ήταν δοσμένη με άψογο τρόπο, καθώς οι λέξεις και οι εκφράσεις ήταν απλές και κατανοητές, χωρίς να στερούν από το κείμενο τη μαγεία και το υψηλό επίπεδο. Η σύγκρουση του κρατεού Κρέοντα και της ατρόμητης Αντιγόνης κυριάρχησαν κάτω από τον ουρανό της Ολυμπίας. Ο θαραλέος Έμονας και η συντετριμένη Ισμήνη, μαζί με τον αθώο και φοβισμένο φύλακα, προσέφεραν από κοινού ένα καινοτόμο πολιτιστικό προϊόν που απευθύνεται σε ευρύτερο κοινό. For the scavengers, dogs and crows. A sight to inspire terror.